Είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν οποιοδήποτε σχήματος χρησιμοποιώντας το ορισμένο ολοκλήρωμα. Άρα, μπορώ να μετρήσω το σχήμα του προσώπου σου. Είμαι η Τζορτζίνα Λιώση και είμαι ηθοποιός. Αν το σκεφτείς, είμαστε τυχεροί. Γιατί ακούσαμε το Μεσσία του Χέντελ και το Idiot εκ των Radiohead. Και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος και το θέατρο στις ιδανικές συνθήκες είναι εξίσου καλά. Σίγουρα έχουν και τα τρία τη δική τους χαρά και γοητεία. Η τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θα το γυρίσεις, θα το δεις πολύ γρήγορα και είναι ένα μέσο πολύ δυνατό. Ο κόσμος θα σε δει και θα εισπράξει την αγάπη του. Πώς τον λένε? Κεφάλα. Μάντεψε γιατί. Το θέατρο έχει την αμεσότητα της επαφής με τον κόσμο και είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια παράσταση. Και στον κινηματογράφο έχεις την ευκαιρία να πάρεις ένα χαρακτήρα από την αρχή και να τον δουλέψεις. Ξέρεις όλη του την πορεία και θα δουλέψεις ακριβώς μέσα σε αυτό. Έχω μια δυναμία στον κινηματογράφο, απλώς και μόνο επειδή ξεκίνησα από τον κινηματογράφο και είμαι παιδί του κινηματογράφου. Έτσι λέω για τον εαυτό μου. Ήταν σινεμά, παιδιά. Ήταν σχολείο και πήγαινα παππούς μου εδώ. Αλήθεια. Όντως. Έλα ρε εσύ. Έχοντας ζήσει στη Ρώμη, βλέπεις αυτό το αρχιτεκτονικό μεγαλείο. Η Ελλάδα έχασε το ρομαντισμό σαν κύμα. Οπότε η Αθήνα δεν είναι ρομαντική. Δεν υπάρχει αυτό ούτε στη διάθεσή της, ούτε στην αρχιτεκτονική της. Αυτή η αγριότητα που συναντάς μέσα σε αυτή την πόλη, μέσα σε αυτά τα κτίρια, σου προσφέρουν μια γοητεία ξεπέραστη. Είμαστε τυχεροί. Γιατί από το μηδέν μάθαμε να δημιουργούμε ζωή. Ζωή που αναπνέει, ζωή που απεικονίζεται, ζωή που μεταφράζεται με 24 γράμματα. Ο Αϊνστάιν είχε πει πως η τύχη δεν υφίσταται και ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Η ευκαιρία μπορεί να δοθεί στον καθένα, αλλά αν είσαι πραγματικά ικανός θα την κάνεις κάτι αξιόλογο και θα την εξελίξεις και θα υπάρχει μια πορεία σου μέσα σε αυτήν την ευκαιρία. Κάποια στιγμή στην παράσταση η Λολίτα αποφασίζει να τη διακόψει και αναρωτιέται τι συμβαίνει στο ελληνικό θέατρο και γενικά. Λέει, γιατί στις κωμωδίες νομίζουν πως θα γελάσουμε όταν κάνουν περίεργες εκφράσεις. Γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλους όσους επιμένουν πως με έναν τρόπο συγκεκριμένο πρέπει να παίζεται ο ρόλος. Επιμένουμε σε επαναλήψεις του 90 ή σε ιδέες του 90. Πρέπει να πιστέψουμε πολύ στους νέους ανθρώπους και στη νέα γενιά. Πιστεύω πως έχουμε πολύ δυνατά μυαλά. Πιστεύω πως έχουμε πολλούς ικανούς ανθρώπους που μπορούν να γράψουν, που μπορούν να σκηνοθετήσουν με δημιουργικότητα. Να πιστέψουμε στη γενιά μας.